Όσο πλησιάζει η ώρα της κάλπης, οι τόνοι ανεβαίνουν με τα δύο μεγάλα κόμματα να διεκδικούν την πρωτιά. Ο Αβέροφινο Φίτου συναντήθηκε με υπουργούς, με τους οποίους συζήτησε το μέλλον και κυρίως την έναρξη της οικονομικής αντεπίθεσης μέσα από το σχέδιο ανάκαμψης. Ας μην διακινδυνεύσουμε 4,5 δις για να αλλάξουμε την Κύπρο μας μέσα από άγωνα κομματικά παιχνίδια. Με το άνοιγμα της αγοράς, με την αντιμετώπιση της οικονομικής, των συνθηκών της πανδημίας, με το πρόγραμμα των εμβολιασμών, αλλά και με τη σωστό σχεδιασμό, τη σωστή στρατηγική μας για το επόμενο διάστημα, είμαστε σίγουροι ότι θα επιτύχουμε και αυτό το εθνικό στοίχημα. Είναι πολύ σημαντική η κοινωνική πολιτική, είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία εμπεριέχονται μέσα σε αυτό το σχέδιο. Το Υπουργείο μας μέσα από τα διάφορα ταμεία που έχει στη διάθεσή του το κράτος, δηλαδή το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Ανάκαμψης και κάποια άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει στη διάθεσή του 550 περίπου εκατομμύρια, εκ των οποίων πέραν των μισών αυτών κονδυλίων είναι για την πράσινη ανάπτυξη. Από την Εζεκία Παπαϊωάννου, άνδρος Κυπριανού, επέκρινε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πως μέχρι σήμερα δεν κατάφερε να διαχειριστεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να του θυμίσουμε μόνο ότι από το 2014 μέχρι το 2020 μας αναλογούσαν από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση του κατάφερε να απορροφήσει μόνο τα μισά. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ επέκρινε τον πρόεδρο ότι συμπεριφέρεται ως κομματάρχης, προσθέτοντας ότι είναι λυπηρό γιατί δεν παρεμβαίνει απλώς στην αντιπαράθεση των βουλευτικών εκλογών, αλλά γίνεται μέρος της αντιπαράθεσης. Οι επερχόμενες βουλευτικές εκλογές πρέπει να στείλουν στον κύριο Αναστασιάδη και στο Δημοκρατικό Συναγερμό ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Ότι άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας δεν αντέχει άλλον τις αντιλαϊκές τους πολιτικές, τη διαφθορά των αυταρχισμών τους και την αλαζονία. Ότι θέλει αλλαγή, θέλει μια άλλη Κύπρο, την Κύπρο που μας αξίζει.